κάνουμε μια αλλαγή στον τόπο, μια καλή αλλαγή στον τόπο, μια διαφορετική αλλαγή στον τόπο. Γνωρίζω τα προβλήματα, έχω περάσει, έχω δει τα περισσότερα, θα δω και τα υπόλοιπα. Όλοι μαζί θέλω να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αλλαγή, μια διαφορετικότητα στον τόπο μας. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε λίγα, αλλά να τα κάνουμε σωστά. Εσείς μένετε εδώ. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να φτιαχτεί εδώ ο δρόμος, ένα πεζοδρόμιο, ένα σωστό σχωτισμό στον δρόμο. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει αυτά. Αλλά όλα αυτά να γίνουν, γιατί οι άνθρωποι έχουν περιουσίες εδώ, περιουσίες που πρέπει να κάνουν μια αποζημίωση. Δεν μπορείς να κάνεις ένα δρόμο χωρίς να αποζημιωθούν κάποιοι άνθρωποι. Θα γίνει ένα σωστό πεζοδρόμιο, ένα σωστό σχωτισμός. Θα υπάρχει καθαριότητα που πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει βρεφτικό πρόβλημα εδώ, η οποία ακόμα υπάρχει αμύαντος, καρκίνος για τον τόπο. Πρέπει αυτό να αλλάχτεί σύντομα. Πρέπει να γίνει αυτό με το νερό. Δεν γίνεται σε αυτό το χρονικό διάστημα που ζούμε, σε αυτή την περίοδο που ζούμε, να μην υπάρχει νερό το οποίο να υπάρχει μέσα από αμύαντο, να περνάει μέσα από σωλήνες αμύαντου. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να αλλάχτεί σύντομα. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, να εκμεταλλευτούμε και τουριστικά την περιοχή. Πρέπει να ενωθεί το άνω Καριώτη με το κάτω. Ο δρόμος αυτός ο οποίος υπάρχει ήδη μελέτη πρέπει να προχωρήσει ακόμα γρηγορότερα. Πρέπει να γίνει ακόμα πιο σύντομα. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν. Οπωσδήποτε πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να εξελιχθεί να υλοποιηθεί το σχέδιο πόλης. Να αναπτυχθεί κι άλλο, να πάρουν τα χωράφια μας περιουσία, να πάρουν αξία. Μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει με κατάλληλους στηρισμούς και κατάλληλες κινήσεις που πρέπει να κάνουμε εμείς. Πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Πρέπει να αναπτυχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Θέλουμε να βοηθήσουμε εδώ τον τόπο. Δεν γίνεται να γίνει κάτι διαφορετικό. Με την προσπάθεια όλων και τη βοήθειά σας, πρέπει να αλλάξουμε σελίδα σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να πάμε σε κάτι άλλο, σε μια άλλη κατάσταση. Πρέπει να γίνει μια επέκταση στο νεκροταφείο. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μείνουμε στην ίδια κατάσταση που υπάρχει. Οι προηγούμενοι που ήταν προσπάθησαν, κάνανε πράγματα. Δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Και αυτοί αγαπάνε τον τόπο. Αλλά πολλά πράγματα έχουν πολυσυεργήσει και πρέπει να γίνουν διαφορετικά. Πρέπει να υπάρξει μια ταχύτητα σε όλη αυτή την κατάσταση. Να γίνουν ακόμα πιο γρήγορα τα πράγματα και να υπάρξει ένα αποτέλεσμα που μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί σε κάτι. Δεν ξέρω άμα θέλετε κάτι να με ρωτήσετε. Κυρία Τηγόνη. Ωραία. Πες την κυρία Τηγόνη. Το μόνο που θέλω. Ναι. Το κέντρο υγείας δεν υπάρχει παιδίατρος να πας το παιδί του αύριο το πρωί στο γιατρό. Μία φορά την εβδομάδα ή δύο. Φύγετε ο Σπύρος από τη δουλειά, παράτησε τη δουλειά, με παίρνει εμένα με το παιδί και φύγαμε στην κουβέντα να βρούμε παιδί. Επιτρέπετε. Θα σας πω κάτι. Καλύτερα, συγγνώμη. Καλύτερα. Να είναι ένα γιατρός παθολόγος παρά να μην είναι παιδί. Γιατί να είναι τρεις παθολόγοι και να μην είναι παιδί. Αυτό θα σας το πω τώρα μέσω του νοσοκομείου, γιατί εγώ είμαι και υποδιοικητής στο νοσοκομείο Σπηλιάδη. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Τώρα έχουν προκηρυχθεί κάποιες θέσεις και θέση και εδώ για το κέντρο υγείας, για παιδίατρο. Υπάρχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή από 8 παιδιάτρους από την περιοχή. Θα γίνουν σύντομα οι κρίσεις και θα προσπαθήσουμε και εμείς να γίνουν οι κρίσεις ακόμα πιο σύντομα. Εγώ είμαι και υποδιοικητής στο νοσοκομείο Σπηλιάδη, εκτός από διευθυντή στην κλινική. Θα γίνει μια προσπάθεια γιατί όντως πρέπει να υπάρχει παιδίατρο. Δεν αρκεί αυτό που υπάρχει τώρα, αλλά και ο άνθρωπος τώρα που είναι εκεί δεν μπορεί να καλύψει όλο το μήνα. Προσπαθούμε να υπάρχει ένα νοσοκομείο αυτή τη στιγμή που να δέχεται τα περιστατικά. Τώρα σας το λέω αυτό σαν νοσοκομιακός γιατρός. Προσπαθούμε να είναι κάτι τουλάχιστον να μπορείτε να βρείτε κάποιον γιατρό. Γιατί ένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έτσι θα γίνει. Θα γίνει αυτό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 8 άτομα που έχουν δείξει ενδιαφέρον για μία ακόμα θέση παιδιάτρου που θα βγει το επόμενο διάστημα εδώ στο κέντρο υγείας. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ρωτήστε με ό,τι άλλο θέλει και μπορώ να σας απαντήσω στη διάθεσή σας. Και τώρα μας κάνει.
Θα πούμε άλλη φορά. Έχουμε κάποιους αντιπροσώπους στο Καριώτη που θα μας τα λένε όλα και θα γωνιούν για το Καριώτη και θα προτείνουν προτάσεις. Το Καριώτη πρέπει να γίνει πιο... Το Καριώτη είναι ότι και ότι είναι πρέπει να γίνει πιο... Άκουσε, το ότι δεν έχει σκοτωθεί κάποιος αυτή τη στιγμή δεν είναι... Είναι καθαρά θέμα τύχης. Να πω και κάτι άλλο. Το Καριώτη έχει 22 επιχειρήσεις. Μικρές και μεγάλες. Όποιος θέλει να τις μετρήσει μία-μία. Είναι ντροπή, προάστια του παραμπιά, να βρισκόμαστε σε αυτό το χάρι. Εντάξει, ελληνικής φωτισμός. Κάνω και εγώ πρόεδρος εδώ πέρα και βλέπω και εγώ για πάνω αυτό. Από τον κεντρικό δρόμο θέλουν μια διαφλάτηση. Πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Ας κάνουμε σιγά σιγά λίγα, αλλά κάτι να κάνουμε. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Δεν γίνεται έτσι να προχωρήσουμε. Αυτά που θα πούμε να μπορέσουμε να τα κάνουμε, να μην υποσχεθούμε πράγματα που δεν γίνονται. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν κόστος. Θέλουν βούληση και θέληση. Τίποτα άλλο. Πρέπει να πατήσεις το πόδι και να πεις, να πας να χτυπήσεις δύο πόρτες. Δεν είναι δύσκολο να κάνεις ένα πεζοδρόμιο. Δεν είναι δύσκολο να... Οι άνθρωποι εδώ που έχουν τα οικόπεδά τους, πρέπει αυτοί να αποζημιωθούν όμως. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει. Δηλαδή θα μπούμε και θα το κάνουμε αυτό. Θέλει μια θέλη. Θέλει θέληση. Τελείωσε. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται ούτε με παρακαλυτά, ούτε θα. Πρέπει να το προσπαθήσουμε. Και τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι. Στη διάθεσή σας είμαι. Ναι, γυρίζουμε σελίδα. Ευχαριστώ πολύ. Παρουσίαση. Έχουμε έναν άξιο εδώ συνδυασμό. Θα σας πούν δύο λόγια ο καθένας μόνος του. Δύναμο, πες. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ντάνη. Ο αρχηγό μας να λες. Το γιατρό, προς το παρόν γιατρό. Ο αρχηγό μας να λες. Σας ευχαριστούμε όλους. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου που παρατηρηθήκατε εδώ πέρα. Τα υπόλοιπα τα παιδιά θα κάνουμε ό,τι μπορέσουμε με το χωριό. Επίσης και εγώ να σας ευχαριστήσω. Με γνωρίζετε, εδώ μεγάλωσα. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Χίλια συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.